Καλησπέρα σε όλους, καλώς ήρθατε στο σύλλογό μας. Σινεμά ίσον πολιτισμός. Η κινηματογραφική Λέση Λιάνδρου μας θύμισε με την παρουσία της. Μας βοήθησαν πάρα πολύ η Μαριλένα Ιξανθού, ο Βαγγέλης, ο Μπαζάκης και η Έφη Ραπτάκη. Είναι κοντά μας λοιπόν για να μας δείξουν μία μικρή ταινία που έχει φτιάξει ο Βαγγέλης για τις τέσσερις εποχές της Άνδρου, πώς περνάμε στο νησί μας. Και μετά θα δούμε μία υπέροχη ταινία, την οποία την έχουμε δει όλοι πάρα πολλές φορές, αλλά η ανάγκη της εποχής μας κάνει να δούμε κάτι χαρούμενο. Και βάλαμε μία κωμωδία. Όλο το Δέλτα Σίγμα είμαστε υπέρ το να γίνει η βραδιά αυτή, αλλά δυστυχώς κάποιοι για προσωπικούς λόγους απουσιάζουν από εδώ. Ήρθαμε λοιπόν να θυμηθούμε πώς πηγαίναμε στην αυλή του Μπέιλι. Τα γράφαμε ταινίες που έφερνε ο Βασιλάκης. Το σουξέ λοιπόν το είχε ο Ξανθόπουλος. Μαντήλι στην τσέπη, ζακέτα και δρόμο προς την Μπέιλι. Γέλια, χαρές, φωνές, παρεξηγήσεις για τις θέσεις. Καλή ώρα. Στραγάλια, πισκότα, πιστίκια και όλη προσοχή να δούμε ταινία. Και εκεί στα σκοτεινά άναβε μία λάμπα στο στήλο που ενοχλούσε τους πάντες. Έτρεχε λοιπόν ο Βασιλάκης, έπαιρνε ένα μεγάλο κοντάρι που στην άκρη είχε βάλει μία φούτα και έκρυβε τη λάμπα για να μην έχει φως. Η αυλή είχε απ' όλα. Αγάπη, φλερτ, έρωτες, ραντεβού για καφέ την άλλη μέρα. Ανταλλαγή συνταγών, φαγητών και γλυκών. Κλάμα και γέλιο. Αυτά ήρθαμε να θυμηθούμε. Εάν σας αρέσει αυτό που κάναμε, μπορούμε να ξανακαλέσουμε την κινηματογραφική Λέσχη να έρθει και μια βραδιά το χειμώνα. Ναι. Που είναι λιγάκι δύσκολο ο χειμώνα να περάσει, να τον απορφύνουμε. Τέλος, ευχαριστούμε όλους εσάς που ήρθατε. Τόπο στο λόγο, παρόλο που δεν βάλω εκλογές. Αλλά ζήλεψα, λέω όλοι μιλάνε και λένε λόγους, το πω και εγώ κάτι. Ιδιαίτερα ευχαριστούμε τους ανθρώπους που ήρθαν για διακοπές από την Αμερική, τον Νίκο, τη Μαρία και τον Δημήτρη. Και όλους, εκτός από τους χωριανούς, όλους τους άλλους που ήρθατε κοντά μας. Ιδιαίτερα το ξαναλέω τη Μαριλένα που κουράστηκε για να κάνει τη σύνδεση. Τα μικρά τα δύο, ο Ψαρός και ο Σοκράτης, κάνανε ένα μικρό σόου να πουλήσουν τα πιστίκια, αλλιώς μας τα λέγανε βέβαια στο σπίτι, ότι θα φωνάζουν και όλα. Εδώ σας είδανε πολλούς και τραπήκανε. Παράκληση είναι να κλείσετε τα κινητά σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλά, τα ξανακάνετε, πολύ ωραία. Μπράβο σας. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ.